Κυρίε και κύριοι, παρά το ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει πω η ΔΕΗ βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση, δίνει το πράσινο φω για να αμείβονται πλουσιοπάροχα τα διευθυντικά στελέχη τη εταιρεία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονό ότι οι αποδοχέ του Διευθύνοντο Συμβούλου υπερτριπλασιάζονται, την ώρα που τα τιμολόγια των καταναλωτών αυξάνονται. Πρόκληση για του εκατομμύρια καταναλωτέ που θα επιβαρυνθούν με αυξήσει στα τιμολόγια τη ΔΕΗ αποτελούν οι υπέρογγε αυξήσει μισθών στα Golden Boys τη επιχείρηση που επικυρώθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από μερικέ ημέρε. Με βάση τι διατάξει του νόμου 4643 του 2019 που εισηγήθηκε ο Κωστή Κατσιδάκη, ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΔΕΗ θα λαμβάνει αιτήσει αποδοχέ 200.000 ευρώ και μπόνου που θα φτάνουν έω τα 100.000 ευρώ, ενώ θα έχει στη διάθεσή του εταιρικό αυτοκίνητο πολλών κυβικών με κάλυψη και των συναφών δαπανών. Για να κατανοήσει κανεί το μέγεθο τη αύξηση του μισθού, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλο Μανώλη Παναγιοτάκη το 2018 είχε πάρει περίπου 68.000 ευρώ και το 2019, ω το Σεπτέμβριο που υπέβαλε την παρέτησή του, 57.000 ευρώ. Με απλά λόγια, ο βασικό μισθό του νέου επικεφαλή τη δημόσια επιχείρηση θα είναι 2,5 φορέ πάνω από αυτόν του προκατόχου του και φτάνει στα ύψη αν συνυπολογιστούν τα μπόνου και οι άλλε παροχέ. Το συνολικό ετήσιο κόστος της διοίκηση της ΔΕΗ για το 2018 διαμορφώθηκε σε περίπου 214.000 ευρώ, ποσό που είναι λίγο πάνω από τις βασικές αποδοχές που θα πάρει μόνο ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών, οι γενναιόδορες αυξήσεις επεκτείνονται και στους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και στα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί στου 110. Οι δύο αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι θα λαμβάνουν από 120.000 ευρώ ετησίως ο καθένας, ενώ θα δικαιούνται μπόνους σε 60.000 ευρώ και αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού επίσης με κάλυψη των συναφών δαπανών. Δωρεάν αυτοκίνητο θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους και οι νέοι γενικοί διευθυντές και διευθυντές της ΔΕΗ, των οποίων οι αιτήσεις αποδοχές ορίστηκαν σε 170.000 ευρώ αντιστοίχω. Αυξήθηκε επίσης από 400-600 ευρώ η αποζημίωση ανασυνεδρίαση που θα λαμβάνουν τα μέλη της διοίκησης. Να σημειωθεί πως για άγνωσους λόγους εξαιρέθηκε η ΔΕΗ από την Υπουργική Απόφαση του 2010 και τα στελέχη θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα μεγαλύτερο κυβισμού Αυτά που ορίζονται για τον Πρωθυπουργό, ο οποίο δικαιούται όχημα 1.400 κυβικών και κόστου έω 18.000 ευρώ. Όλα αυτά γύρουν ερωτήματα και προκαλούν αντιδράσει, καθώ τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά κυβερνητικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για χρεοκοπημένη ΔΕΗ και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώ αυξάνονται τα τιμολόγια, προχωράει ιδιωτικοποίηση μέρου τη επιχείρηση και ετοιμάζεται πρόγραμμα εθελούσια εξόδου εργαζομένων αλλά και απολύσεων. Την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση τη ΔΕΗ είχε επισημάνει πριν από μερικού μήνε ο κ. Κωστή Χατζηδάλ. Η ΔΕΗ αυτή την ώρα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί, διότι κανείς δεν είναι τρελός να πάει να την πάρει. Έτσι. Και μετά από όλα αυτά, τα Golden Boys της επιχείρησης θα λαμβάνουν εκατοντάδε. χιλιάδες ευρώ επιβαρύνοντας ουσιαστικά την τσέπη των καταναλωτών. Η απελευθέρωση των αμοιβών της διοίκηση τη ΔΕΗ αιτιολογήθηκε στο όνομα τη προσέλκυσης τελεχών από την αγορά.